μέρας και να πάμε στην Ιταλία και στις εκλογές που γίνονται εκεί για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης. Εκεί είναι στραμμένα και τα βλέμματα των Ευρωπαίων, αφού οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, στην Ιταλία, αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη και όχι μόνο. Σήμερα οι Ιταλοί πολιτικοί αρχηγοί πήγαν να ψηφίσουν χωρίς να κάνουν δηλώσεις, εκτός από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που εκτός από τα όσα είπε για την Ελλάδα και το νησί που ήθελε να αγοράσει, δέχθηκε και επίθεση από γυμνόσυθες φεμινίστριες. Σήμερα είχαμε και το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο, όπου όπως αναμενόταν επικράτησε ο Νίκος Αναστασιάδης. Να τα δούμε με τη σειρά. Πρώτα τι έγινε στην Ιταλία. Η μέρα περισυλλογής για τα 47 εκατομμύρια Ιταλών ψηφοφόρων. Η μέρα σιωπής για τους πολιτικούς αρχηγούς, όχι όμως για τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που παραβιάζει τους προεκλογικούς κανόνες κατά την επίσκεψή του στην ομάδα της Μίλαν και μάλιστα με δηλώσεις για την Ελλάδα, στις οποίες αποκάλυψε ότι ήθελε να αγοράσει ένα ελληνικό νησί από κάποιον Παπαδόπουλο. Io le dirò che, per esempio, avevo detto a Papadopoulos, a Papandreou, se c'è una bella proprietà in Grecia e si crede che possa essere utile che io faccia un acquisto, allora, adesso non ho nemmeno il coraggio, perché essendo andati giù i prezzi mi sembra di approfittare. Ma lui avevo detto, e anche a Samaras, all'inizio gli avevo detto la stessa cosa, guarda, se c'è un'isola da comprare, io sono a disposizione. Ο Καβαλιέρε δεν ξεχνά να επιτεθεί για ακόμη μια φορά στην εκστρατεία δυσφήμισης που έχουν στήσει οι δικαστές. La magistratura è una cosa seria, mentre da noi è una mafia più pericolosa della mafia siciliana. Επεισοδιακή όμως ήταν και η στιγμή κατά την οποία ο κύριος Μπερλουσκόν προσερχόταν σε εκλογικό κέντρο στο Μιλάνο για να ψηφίσει. Τρεις γυμνόστιθες φεμινίστριες προσπάθησαν, αλλά δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν τον Καβαλιέρε. Ατάραχος και χαμογελαστός πάντως, ο Καβαλιέρε προσέρχεται στην κάλπη. Αυτή τη φορά ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη απέφυγε τις δηλώσεις, αλλά πόζαρε μπροστά στις κάμερες με το ψηφοδέλτιο στα χέρια. Okay. Χωρίς φανφάρες και σε ήπιους τόνους άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο ηγέτης του Κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Πιέρ Λουίτζι Μπερσάνη, που έχει το δημοσκοπικό προβάδισμα. Την πρώτη ημέρα της εκλογικής αναμέτρησης ψήφισε και ο Μάριο Μόντι, ο οποίος σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές αναμένεται να στηρίξει τον Μπερσάνη στο σχηματισμό κυβέρνησης. Το μεγάλο ζητούμενο βέβαια είναι η ανάγκη να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα στις αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Και βασική προϋπόθεση είναι η κεντροαριστερά να εξασφαλίσει την πλειοψηφία και στη Γερουσία, όχι μόνο στη Βουλή. Ψήφισα το Δημοκρατικό Κόμμα, τον Μπερσάνη, που είναι δημοκρατικός άνθρωπος, και όχι σαν τον Μπερλουσκόνη που υποστηρίζει ότι οι φασίστες κάνουν καλά πράγματα. Η Ιταλία είναι μια δημοκρατία, όμως η ψήφος μας για το ένα ή το άλλο κόμμα δεν θα αλλάξει τα πράγματα. Με διαψεύσεις και χαμηλές προσδοκίες, οι Ιταλοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες, στην πλέον αμφίροπη και κρίσιμη εκλογική μάχη που προκαλεί νευρικότητα στις αγορές και την Ευρώπη.